2018, να σας θυμίσω, του αποκυράθηκε ένα εισέλθει τουρκικό ερευνητικό πλοίο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, κυνηγήθηκε και πετράπη είσοδός του. Αλλά τότε, ξέρετε, τα ελληνικά μίντια ασχολούνταν με τον κύριο Πολάκη, ανέγραψε κάτι στο Facebook. Επί Μητσοτάκη, επί 1,5 μήνα, κάνει βόλτες εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και πραγματοποίησε μάλιστα και παράνομες έρευνες και το επιβεβαιώσε ότι ο τέος σύμβουλος ασφάλειας ο κ. Γιακόπουλος, όσο και να μην θέλει να το παραδεχτεί η κυβέρνηση, κ. Χατζή, αυτή την πολιτική ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης. Προδότες, και κάνει με λίγα λόγια ο κ. Ερντογάν. Προδοσία, δηλαδή. Τι κάνει. Προδοσία, ε. Πώς είπατε. Προδοσία είναι αυτό, τι είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τις σχέσεις με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τις απέδειξε στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης όμως στο πεδίο της αντιπαράθεσης απέδειξε ποια είναι η δικιά του απάτριδα και διεθνιστική αντιμετώπιση των βασικών μας εθνικών ζητημάτων. Είδατε την κολοτούμπα την προχθεσινή, τη βορειομακεδονική, και τη χρήση των πεζοδόλων για να εξαφανίσει τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη μακεδονική περικεφαλαία με τον κ. Ζάεφ. Δεν σημαίνει ότι έχετε άσυλο και εδώ. Όσον αφορά βέβαια, εγώ παίρνω την ευθύνη των λεγόμενων μου και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Τον είπατε απάτριδα τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας, με ακούσατε τι είπατε. Είπατε τον κύριο Μητσοτάκη απάτριδα. Ακριβώς. Τι ακριβώς. Αυτός είναι ο πάτρης και ο διεθνιστής.